Taran, tan, taran, tan, 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 taran, taran, tararan, tan, taran, taran. Καλώς ήρθατε, ρε κορίτσια! Γεια Γεια σου, σου, Τόνια! Τόνια! Γεια σας! Alien 4, ρε παιδιά! Πολύ καλό ρε εσύ τελικά αυτό. Πω, καταπληκτική ταινία! Ευτυχώς που ήρθε ο Βέντον και ο Ζενέ να φτιάξουνε Ευτυχώς! να μαζέψουν τα σπασμένα του πρώτου. Ευτυχώς! Ευτυχώς, παιδιά, ευτυχώς. Μπήκε λίγο χιούμορ στην κατάσταση. Είδαμε λίγο έτσι, υπήρχε και ήταν σύγχρονο ρε παιδί μου το χιούμορ, με Walmart μέσα και τέτοια. Πολύ καλό ρε, πολύ καλό. Πείτε τρία για αρχή, αν μπορέσετε να βρείτε πράγματα που σας άρεσαν στο Alien Resurrection του Jean Pierre Jeunet του 1997, σε σενάριο Joss Whedon. Λοιπόν, να πω παρακαλώ. Βέβαια. Πρώτον, γιατί θέλω να καπαρώσω, να προλάβω να πω Έτσι. κάτι. Δεν θα μην τίποτα. Τέλεια, για πες. Θέλω να πω ότι άσχετο ότι είχαμε παλιά ένα drinking game που βλέπαμε πάρα πολύ κακά βίντεο και κάθε φορά που γινόταν κάτι καλό και δεν κοροϊδεύαμε το βίντεο, το σταματούσαμε και αναγκαζόμασταν όλοι να πούμε ένα θετικό πράγμα για να συνεχίσουμε να πίνουμε. Και όλοι τρέχαμε γρήγορα πρώτα και θα πει το θετικό πράγμα για να μπορέσουμε να πιούμε. Έτσι νιώθω ακριβώς αυτή τη Έτσι στιγμή. ακριβώς. Ναι. Και το σκέφτηκα πάρα πάρα πολύ σοβαρά για να βρω τρία. Είμαι σίγουρη ότι έχω βρει δύο. Νούμερο ένα. Υπέροχο πόστερ της ταινίας. Τέλεια. Έτσι. Πάρα πολύ. Όλο ένα μαύρο το έλεγε. Καταλαβαίνεις αυτό. Και, ωραία. Νούμερο δύο. Μ' αρέσανε πάρα πολύ τα aliens αυτή την ταινία. Ειδικά σε σχέση με το τρία. Τα close-ups ήταν εκεί πέρα, ρε παιδί μου, καλογελισμένα, μαύρα, με τις αντανακλάσεις τους, με τα δοντάκια τους, τα καλά τους, έτσι. Το Α! νερό. Να, πω! Γενικά, πάρα πολύ καλό, μπράβο. Και επίσης, θα πω αυτό με το νερό, Μαρία, ότι μου άρεσε πάρα πολύ που είδα το Έλληνα να κολυμπάει. Ένιωσα ένα existential horror, ότι φαντάζεσαι, ας πούμε, να Γλιτώθηκε κάνεις ένα μακροβούτι και να δεις αυτό το τέλειο οργανισμό, το Prince of Darkness, να έρχεται έτσι τόσο ήρεμα και με ωραίες κινήσεις καλλιτεχνικές προς τα πάνω σου να σε σκοτώσει. Παραδίνεις στη μοίρα σου, ρε παιδί μου. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ο χορός του θανάτου. ωραία. Τελείωσα. Θέλω το Όσκαρ τώρα. Το Όσκαρ θα το πάρει μόλι μιλήσει η ροδιά. Θα βάλω τη ροδιά μετά από σένα. Τη βλέπω, δαγκώνεται. Και δεν ξέρω. Θέλεις, έχεις Η βρει ροδιά ένα, δαγκώνεται δύο, γιατί μηδέν. έχει βρει γύρω στα 10 πράγματα και δεν ξέρει πώς να το κάνει να ροντάν στα τρία. Βασικά, ναι, την πρωτοδιαλέξει. Για πες, ροδιά. Να τα πεις όλα, ροδιά. Πες Μηδέν. και τα 20. Μηδέν. Τίποτα. Απαράδεκτο, είμαι έξαλλη. Είμαι έξαλλη, μαλάκες που είδα αυτή την ταινία. Είμαι έξαλλη. Μισό Έξαλλη. λεπτό. Δεν σ' άρεσε ο κόλος. Όχι, Ποιος τίποτα από δεν μου όλους? άρεσε. Δεν μου άρεσε τίποτα να πάει στο διάολο. Είμαι έξαλλη που έχασα αυτά τα λεπτά από τη ζωή μου. Δεν θα μου τα δώσει κανένας πίσω. Κανένας, κανένας. Δεν μας το Έξαλλη. Είμαι κρατήσεις έξαλλη. έτσι. Έξαλλη. Αριάδνη, μίλα σε παρακαλώ εσύ. Έχουμε εδώ έναν αντιρρησία συνείδησης. Δεν μπορεί, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Για πες μας, Αριάδνη. Εγώ έχω πάρα πολλά να πω, οπότε νομίζω καλή να είμαι τελευταία. Μαρία, για πες. Με το Λοιπόν, μαλλί θα αλλά σας ρίπλι πω. σήμερα, για πες. Αλλά ρίπλι στο Aliens Επίτηδες. 2, ναι, για πες. Ναι, γιατί Κάνω έχουμε στο Aliens, callback. το Aliens, ναι. Κάνω callback για να συνέλθω από το Resurrection. Εμένα το πράσινο φως που ήταν throughout, που είναι η υπογραφή του Ζενέ, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει η υπογραφή Ζενέ πράσινο. Είναι από τα πράγματα που θυμάμαι από την πρώτη φορά που το είδα. Μ' αρέσει. Η υπογραφή Ζενέ πράσινο dark. Εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, μετά. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Γάλλος με την Αμερικάνικη προφορά. Δηλαδή, Johnny, you saw Μ' άρεσε Ο πάρα πολύ που Βρύς, ο Γάλλος προσπαθεί να κάνει ναι, ωραία. Αμερικάνικη. Ο Βρύς, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ που προσπαθούσε να κάνει Αμερικάνικη προφορά, ενώ δεν χρειαζόταν. Νομίζω η basketball scene είναι εικόνικη και είναι κλασική, δηλαδή δεν ξέρω πώς δεν γίνεται κάποια να την αναφέρει. Ίσως είναι το μοναδικό saving Και είναι grace και της αληθινό, ολόκληρης δηλαδή. Μόνο ταινίας. και μόνο ότι τράβηξε η άλλη για να τη βάλει αυτή τη βολή. Λες, άντε, ας σου δώσω αυτό. Ναι. Και επίσης είναι και ο Τζόνερ που τη τρώει, ας πούμε. Πολύ καλό επίσης. Πας Μ' για παραπάνω. Για άρεσε... πάμε, ναι. Ναι. Έλα, Ναι, έχω Μαρία. άλλα δύο πράγματα, αλλά ξέρεις, είναι μικρά πραγματάκια. Δεν Λοιπόν, πειράζει. εγώ όταν ξέφυγε η Queen, ήμουνα ξεκάθαρα Team Queen, με τον παπάρα το Scientist.
Καλά, δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω, ναι. Ξέρω πώς καταφέρανε. Σε κάνανε ναι, να σταθείς στην πλευρά του Ζήνομορφ, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι όπως φέρνει ο παπάρας. Ανεξαρτήτως του plot hole που λέει... Καλά, και... ναι, εντάξει. Ναι. Καλησπέρα, ναι. Και ένα τελευταίο πράγμα που μου άρεσε είναι που γύρισε ανάποδα ο Τζόνερ στη σκάλα για να πυροβολήσει το... Έτσι. Το Έλληνε, το die motherfucker, ανάποδα. Μ' άρεσε, ανάποδα. Γι' αυτό αληθινή σκηνή που φάγε όλα στα γόνατά του. Το κατάλαβε λίγο την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων. Α, τελικό. Αυτά. Χαμός έγινε. Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Sigourney Weaver σε αυτήν την ταινία. Λοιπόν, την είχα δει μια φορά στο σινεμά τότε, το 97, και την είδα δεύτερη φορά τώρα... Τρίτη φορά, γιατί την είχα ξαναδεί με αυτό το τέλος που φτάνουν στην γη και τα λοιπά. Αλλά δεν το θυμόμουν έτσι. Μπορεί να είχα δει, δεν ξέρω. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, για κάποιο λόγο, η Ripley 8, ενώ δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει σαν χαρακτήρα, σενάριο και τα λοιπά, είναι ότι να είναι. Αλλά μου άρεσε πολύ η Sigourney εμένα εδώ. Μου άρεσε και οι δύο σκηνές που είπε η Μαρία. Μου άρεσε η Queen. Θα συμφωνήσω με τη Σιλένα, τα Alien, εκτός από το τελευταίο, το υβρίδιο, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ ωραία, πολύ ζουμερά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, πολύ... Και μου άρεσε και η μουσική πάλι, για μία ακόμη φορά μου άρεσε η μουσική. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, είχε κάνα δύο σκηνές που μου αρέσανε πολύ περισσότερο αυτή τη φορά, σε μια ταινία που ήταν χάλια, η ταινία δεν υπάρχει, η ταινία είναι μια... που λέγαμε για το δύο τώρα περιπέτεια, εδώ να συζητήσουμε αυτή την ταινία. Αυτά. Εγώ να πω ότι βλέπω τη φάτσα της Ροδιάς και είναι πραγματικά σαν κάποιο, σαν ένας άνδρας που είχε πει στην αρχή τη σκάβε εκεί πέρα και είναι σαν το τσιγάρο και να ρωτήσει τι έχει κάνει για να βρίσκεται εδώ πέρα. Να πω ότι ενώ η ταινία είναι προφανώς 10 πατώματα πιο κάτω από το τρίτο, actually νιώθω ότι μπορώ να πω πολύ περισσότερα πράγματα που μου άρεσαν σε σχέση με το τρίτο. Μην με κοιτάς έτσι. Μην είσαι intimidated, σε παρακαλώ. Ξεκίνα και μίλα. Okay. Λοιπόν, θεωρώ ότι... Κυρία Τόνια, μας κάνουν bullying. Όχι, είναι φίλοι μας, έτσι. Δεν μπορεί, δεν το πιστεύει ότι την είδε, γι' αυτό είναι έτσι. Είναι για μας. Καταρχάς να πω ότι, ας πούμε, μ' άρεσε η σκηνή με τους κλόνους, που είναι με τους χαλασμένους κλόνους της Ripley, γιατί είμαι σε φάση, wow, φαντάζομαι αν αυτή η σκηνή ήταν σε μια καλή ταινία. Θα μπορούσε να είναι μια καλή σκηνή. Δηλαδή, είδα potential εκεί πέρα. Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό το casting του Ron Perlman στο ρόλο του Ron Perlman. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που παίζει το Ron Perlman όσο καλά ο ίδιος σε όλες τις ταινίες που πολύ παίζει. Καλό. Μ' άρεσε, γενικά θεωρώ ότι είναι πιο καλογυρισμένο από το 3 από πλευράς εφέ, σκηνοθεσίες κτλ. Και θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι μια ταινία που είναι η μία φορά που αν σβήσει τον εγκέφαλό σου, μπορείς, ας πούμε, κάπως να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει, δηλαδή, ότι δεν πάει να προσποιηθεί ότι είναι έξυπνη. Καταλαβαίνουμε ότι κάνουν μαλακία. Λένε, δεν μας ενδιαφέρει, θέλουμε απλά να βγάλουμε τα λεφτά. Οπότε δεν θα το παίξουμε, ρε παιδί μου, intellectual και πάρα πολύ. Και δεν προσπαθεί να βγει παραπάνω. Όντως, έχεις δίκιο σε αυτό. Να το παίξει κάτι από κυβήνη. Είναι απλά. Είναι το hamburger, είναι τα McDonald's του Alien franchise αυτή την ταινία. Και γέλασα πολύ. Γέλασες πολύ με την ταινία ή με τις αντιδράσεις που ήξερες ότι θα έχει ροδιά βλέποντας την ταινία. Γιατί μπορεί να γέλασες και γι' αυτό. Όχι, καλέ. Η ταινία είναι comedy gold. Κάτσε, η σκηνή που ο άλλος πάει να του κοίτω πάει να γίνει chest first. Και είναι όλοι σε φάση. Είπε σε φάση. Είναι απίστευτο. Στη ναι, σκηνή πάντως που είπες με τα υπόλοιπα Alien, που δεν μιλάει καθόλου η Sigourney, μπαίνει μέσα, είναι μια σκηνή 3-4 λεπτά που δεν μιλάει καθόλου. Γενικά έπρεπε να κάνουν μια ταινία που να είναι μόνο η Sigourney Weaver και τα Alien. Δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή αν είναι κανένας άλλος. Έχει 3-4 λεπτά που περιφέρεται και βλέπει, ρε παιδί μου, αυτά που βλέπει. Δεν λέει κουβέντα. Είναι όλο στο πρόσωπό της. Είναι μια χαρά. Και εκεί στο τέλος που λέει το 7, δεν ξέρω ποιο είναι. Kill me, εμφανίζεται η καταπληκτική ηθοποιός Winona Ryder και δίνει το όπλο. Sensational. Δηλαδή, ναι, δίνει το όπλο. Λέω, αυτή γιατί μπήκε μέσα στο πλάνο να δώσει το. Ήταν δηλαδή το σωστή αυτή τη στιγμή. Λέει, kill me, και τη άλλη λέει, πάρε. Παίρνει, σκοτώνει. Λέει, εντάξει,
Καταπληκτικό. 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 Ήταν καταπληκτικό αυτό. Καταπληκτικό. Να πούμε ότι όσοι ώρα μιλάς, η ροδιά κρατάει ένα πανό που λέει όχι. Όχι, δεν θες να μιλήσεις. Θες να πεις, δεν θες να μιλήσεις. Δεν ξέρω τι να πω. Μα είναι τι, δεν είναι τώρα αυτό, σε παρακαλώ. Θέλω να παίζεις με τον. Ωραία. Κοίταξε. Είμαι έξαλλη. Είμαι έξαλλη. Είναι καταπληκτικό. Δεν μπορώ να ξεπεράσω. Τι είδα. Το έβλεπα στην αρχή και λέω μαλάκες. Βλέπω τρία στούτζες. Έτσι. Βλέπω φάση 80's, αγάπη μου, συρρήκνωσα τα παιδιά, χορ, μια χρονιά στη μέση. Τι σκατά βλέπω. Και what's wrong with that, δηλαδή, τι πειράζει. Ροδιά. Who do I have to fuck to get a decent alien movie? Εντάξει, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Λοιπόν, να πω, ωραία, λοιπόν. Καταρχάς να συμφωνήσω ότι η Σιγκούρνι Βίβερ είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός και ακόμα και σκατά κάτι να είναι, μπορεί να το παίξει πάρα πολύ καλά. Ναι, γάμο, το μπράβο, έχω να σου πω μπράβο. Είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Όπως δεν ήταν πολύ hot. Sorry, διακόπτω. Αλλά σε όλη ταινία είμαι σε φάση, αχ, παντρέψουμε. Ναι, anyway, δεν μ' άρεσε εμένα το μαλλί σε αυτήν, δεν... No. Εμένα το πιο hot take της Weaver είναι στο 3, όπως έχω ξαπεί, γιατί αυτό είναι το δικό μου. Αλλά ωραία, ξαναλέω λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός, είναι πάρα πολύ ικανή ηθοποιός, μπορεί να παίξει πάρα πολύ ωραία, όπως και ο Ντουρίφ παίζει πάρα πολύ ωραία, που παίζει μονίμως τον μανιακό σόσιοπαθ, προβληματικό, αηδιαστικό τύπο, και τον παίζει πάρα πολύ καλά, μέχρι, από το Voyager, μέχρι τη φωνή του Τσάκη, μέχρι... X-Files και τα λοιπά, ναι, δηλαδή είναι αυτό ρε παιδί μου, άνθρωπος τι θα κάνει. One Flew Over the Cuckoo's Nest, έχει παίξει παντού και παίζει πάντα τον ίδιο χαρακτήρα, ο Κακομοίρης, γιατί είναι έτσι φάτσα του και τον βλέπεις και λες, εντάξει, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, ας πούμε. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει κάποια πολύ ιδιαίτερη και εξειδικευμένη μεριά της κόλασης στην οποία πρέπει να πάει ο Γουίντον για πάρα πολλούς λόγους, αλλά το γεγονός ότι έχεσε μία κτηνώδη σεναριακή κουράδα απάνω στον καλύτερο γυναικείο χαρακτήρα ever, ας πούμε, να πάει στο διάολο ηλίθιος το ζών, με έξαλλη. Είδα αυτό το πράγμα και μετά, παιδιά, έβραζα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ από το πόσα νεύρα είχα που είδα αυτή την κουράδα. Να πω σε αυτό το σημείο, ότι ο Γουίντον έγραψε πρώτα σενάριο, τον πήρανε να γράψει σενάριο, γιατί ήταν επιτυχημένος σεναριογράφος, και τον πήρανε να γράψει, και ο άνθρωπος έγραψε μια ιστορία για την Νιούτ, την κλωνοποιημένη Νιούτ. Γιατί η Weaver είχε πεθάνει, η Ρίπλη. Και μετά του είπανε, α, όχι, δεν στάπαμε. Με τη Ρίπλη θα κάνει σενάριο. Και λέει, τι λέτε? Και δηλαδή θέλω να πω ότι για μία ακόμη φορά η ιστορία του Alien Resurrection, πώς έγινε, είναι πάλι ένα σάγκα από μόνο του. Το ότι ήταν να το σκηνοθετήσει ο Κάμερον, ότι σκεφτόταν και ο Σκοτ. Και ο Κάμερον μόλις άκουσε ότι θα κάνανε Alien vs. Predator, εξαφανίστηκε. Και γενικά δηλαδή μια πολύ περίεργη κατάσταση με το Alien Resurrection. Οπότε και αυτός ο Γουίντον. Οι ατάκες που γράφει ο Γουίντον είναι επίπεδο πρώτης γυμνασίου. Ναι. Πρώτη γυμνασίου, 14χρονο έτσι αγόρι που ανακαλύπτει το ίντερνετ για πρώτη φορά. Ναι. Κάπου εκεί είναι, να πάει στο διάολο. Τον συχαίνομαι. Συχαίνομαι όλες τις επιλογές που κάνει για τις γυναικείες χαρακτήρες του. Συχαίνομαι την Μπάφη, συχαίνομαι τα μούτρα του, συχαίνομαι τα πάντα που έχουν να κάνουν με τον Γουίντον και συχαίνομαι αυτήν την κολοτενία που έγραψε. Αυτά, Καριών. Αυτό ήταν πάνω από τρία πράγματα. Ήταν ένα. Δεν ήταν τρία, ήταν ένα. Δηλαδή ένα ο Γουίντον. Ο Γουίντον, ένα. It felt more than... Εντάξει, κατά τα άλλα, γενικά, επειδή μας έστειλε η Αριάδνη διάφορα βίντεο τύπου κριτικές της ταινίας, συμφώνησα πάρα πολύ με έναν από τους ανθρώπους των βίντεο τα οποία μας έστειλε, που είναι ότι ο άνθρωπος γράφει ένα χαρακτήρα, γράφει χαρακτήρες οι οποίοι είναι mannerisms ενός χαρακτηριστικού.
Ο χαρακτήρας του Ρον Πέρλμαν είναι ένας άνθρωπος που είναι θυμωμένος. Η άλλη είναι μια χαρακτήρας που είναι ένας κόλος. Ο άλλος είναι ένας χαρακτήρας που είναι σε ένα αμαξίδιο. Ο άλλος είναι ένας χαρακτήρας που είναι... Δηλαδή, και δεν έχει τίποτα. Είναι όλοι flat, δεν υπάρχει τίποτα σε κανέναν χαρακτήρα. Ο τύπος που υποτίθεται ότι είναι ο κακός, που είναι ο στρατηγός, είναι πραγματικά σαν να έχει βγει από το... Πώς το λένε αυτό το 80's με τον τύπο που πήγε και το σκάσε από το σχολείο και έκανε τη βόλτα και κράσαρε το αμάξι και πες το. Ferris Bueller's Day. Είναι φάση ο γυμνασιάρχης από το Ferris Bueller's Day. Ναι. Κάποιος ήθελε να κάνει κωμωδία, μετά κάποιος είπε τελικά δεν μπορεί να είναι κωμωδία γιατί είναι alien, μετά φέρανε το Ζαν Ζενέ και τα έκανε όλα μπλε και μετά αυτό. Πράσινα τα έκανε. Πράσινα. Δηλαδή λίγο... λίγο τα χρώματα, πράσινα. Τουλάχιστον τα χρώματα. Δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση, επειδή νιώθω ότι οι υπόλοιπες... Θα σε κόψω εγώ, είναι σημαίνει. Αριάδνη, προτείνω να μονοπολίσεις, μόνο και μόνο επειδή νομίζω οι υπόλοιπες δεν έχουμε πολλά να πούμε πλέον. Εμείς, κοίταξε να δεις, εμείς ρε παιδί μου, να σας πω, έχω να πω, ρε παιδί μου, πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την ταινία. Δεν με νοιάζει που δεν ταιριάζει με τις άλλες τρεις. Το ξέρουμε ότι δεν ταιριάζει από το 1997, δηλαδή έχει περάσει πάρα πολλά. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Το έχω καταπιεί. Την είδα. Γέλασα με την πρώτη σκηνή που είδα, σε αυτή τη βερσιόν που είδα τέλος πάντων, που και καλά χτυπάνε και ένα κουνούπι alien. Πάρα πολύ αστείο, δεν ξέρω ποιος το είδε αυτή τη σκηνή, γιατί δεν υπήρχε στο theatrical release. Λέω, εντάξει, αυτό ξεκινάμε δηλαδή και καταλαβαίνεις ότι η ταινία είναι κάτι άλλο. Δεύτερον, δεν υπάρχει χαρακτήρας, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι θα κάτσω να δω μια ταινία βασισμένη. Δηλαδή, ό,τι λέγαμε για το ένα, δεν υπάρχει εδώ τίποτα. Δεν υπάρχει, αλλά δεν με πείραξε κιόλας που δεν υπήρχε. Για μένα είναι μια μέτρια προς κακή ταινία περιπέτεια με κάποιες αναλαμπές λόγω του αγαπημένου αυτού χαρακτήρα, δηλαδή η σκηνή με τη Ρίπλη, αυτά που κάνει, μ' αρέσουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή και η φάση εκεί στο τέλος που είναι, όχι στο τέλος, πριν το τέλος, που είναι εκεί με το alien και σφιχταγκαλιάζονται και έχει αυτό το, έχει σχεδόν, είναι ερωτικό το, η ατμόσφαιρα. Είναι ωραία σκηνή, από άλλη ταινία ίσως, συμφωνώ, αλλά... Λέω, μάλιστα, εντάξει. Αυτό είναι ταινία με την παρέα, την ηλίθια παρέα του σχολείου, δεν διαφωνώ καθόλου. Μου λέει, κάποιος θέλει να δωρήσει κάτι με το Alien. Δεν του λέγατε στο 4. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αλλά τώρα σε αυτό το πλαίσιο που τη βλέπουμε, εντάξει. Σεξιστικό, κακό χιούμορ, κακό χιούμορ, δεν το συζητάω. Αλλά απ' την άλλη και η σκηνή που είπε η Αριάδνη, που τον μπουμπουνάνε τον άλλον που είναι να κάνει το chest burst. Δεν μπορείς να μην γελάσεις, γιατί νομίζω το καλό με αυτή, το μόνο καλό, γενικό καλό, είναι ότι δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά αυτό. Δεν το παίζει ότι είναι ταινιάρα αξιώσεων. Σε καμία, έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό τη σώνει κάπως. Συμφωνώ, και εμένα μου φάνηκε λίγο, ξέρουμε τι κάνουμε εδώ πέρα, δεν ναι, είναι ότι προσπαθούμε να σας πουλήσουμε κάτι άλλο. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό είναι παρέμβαση του Ζενέ πάνω στο σενάριο του Βέντον, γιατί ο Βέντον σοβαρά γράφει. Δηλαδή ότι ο Ζενέ του δόθηκε απόλυτη ελευθερία να διαλύσει το σενάριό του. Ο Βέντον είπε ότι το διέλυσε το σενάριο ο Ζενέ. Και ο Γκίγκερ... Να γενικά έχει αυτό το χιούμορ στις υπόλοιπες ταινίες του. Δηλαδή αυτό το που ξέρει την αυτογνωσία του την έχει όταν κάνει dark πράγματα που βάζει μέσα τα χαζαστή. Οπότε βγάζει νόημα. Να πω ότι το σουρεαλιστικό είναι ότι στην πραγματικότητα τον προσλάβανε τον σκηνοθέτη του Ζενέ. By the way, δεν έχω δει το Αμελή για να κρίνω αν είναι τυπικό δείγμα της δουλειάς του. Δεν είναι, αλλά έχει κάνει. Με τη λογική ότι του λένε θα κάνεις ό,τι σου πούμε εμείς, σαν να γυρίζεις βίντεο κλιπ. Η παραγωγή γενικά ήταν πολύ πιο χαλαρή και να συμφωνούν όλοι σχέση με το 3. Στο 3 γίνονταν χαμός από πίσω. Στο 4 βγάλανε αυτό ακριβώς που θέλανε. Είναι ακριβώς ό,τι ήθελε το στούντιο να βγάλει. Και τι ήθελε το στούντιο να βγάλει? Popcorn για να έρθει όλος να φάει στο σινεμά και χεστήκανε για το artistic value. Και είναι και η μόνη που γυρίστηκε στην Αμερική. Η Sigourney Weaver, λέει, δεν ήθελε, λέει, να πάει στην Αγγλία. Θεωρούσε ότι είναι πολύ κουραστικό για τον κόσμο και τη γυρίσαν στην Αμερική. Και τη δώσανε πάρα πολλά λεφτά, λέει. Πάρα πολλά λεφτά. Είναι ψηλοποίηση το πόσο. Τα 11 εκατομμύρια που πήρε ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που θα έπρεπε να την πληρώσουν. Για αυτήν τώρα, τότε ήταν πολλά τα λεφτά, για 97, λέω. Είναι απίστευτο, αν μελετήσει την ταινία, πόσο κακαραμένη είναι σε όλα τα κομμάτια. Δηλαδή, ακόμη και αστείαν ο Χριστός και η Παναγία μου, κομμωδία του Έλληνα.
Αλλά ακόμη και ως στο κλίμα που ήθελε ο Γουίντο να το γυρίζανε, πάλι δεν βγάζει λογική. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει μια σκηνή που πηγαίνει ο Ρόνο Πέλμαν και λέει στη Ρίπλεϊ, ξέρεις Ρίπλεϊ, ακούω ότι έχεις ξαναπολέμησει αυτά τα τέρατα στο παρελθόν, για να του πει εκείνη την ατάκα του ότι πέθανα. Mm-hmm. Και εγώ ήμουν σε φάση, κάτσε, από ποιον το άκουσες, ποιος το είπε, αφού κανείς δεν την ξέρει εκεί πέρα και η μόνη που την ξέρει εκεί πέρα δεν σου μιλάει γιατί σε συχαίνεται. What the fuck was that? Κανείς δεν το σκέφτηκε. Το έγραψε με δυσμένα σαν που ήταν το σενάριο. Ποιος του το είπε, ποιος του μίλησε. Είναι σε φάση, what? Μπορείτε να με εξηγήσετε ποιο είναι το νόημα που έχουν περάσει 20 χρόνια. Ποιος ξέρει. Γιατί είπανε, έφυγα μιέτε. Χρειαζόμαστε ένα plot twist, κάτι με το ανδροειδέ, κάτι με το ανδροειδέ. Οι εξηλέδες των ανδροειδών στην αρχή είναι κακά, μετά είναι καλά, τώρα θα είναι επαναστάτες. Ή το cloning δεν είναι εύκολη υπόθεση, παίρνει 200 χρόνια να φτιάξεις τέλειο κλόνο. Σωστά. Ούτως ή άλλως έπαιζε και μέσα στη λάβα, ξέρω εγώ. Εγώ να πω κάτι, λοιπόν. Ρε αυτό! Από πού το βρήκαν το αγαπημένο το DNA που έχει πέσει μες στη λάβα. Από αυτό το βρήκαν. Δεν ξέρω. Θέλω να πω πολλά κάτι. Πρώτον, δεν με χάλασε η Γουινόνα. Μέσα σε μία ταινία που είναι ένα σκουβάς από σκατά, το να βάλω το χέρι μου μέσα και να πιάσω το σκατουλάκι της Γουινόνα, το οποίο ήταν λίγο διαφορετικό από τα άλλα, συγγνώμη, δεν το είδα. Ούτε το πώς έπαιζε η Σιγκούρνη μ' άρεσε. Ούτε ο χαρακτήρας της μου άρεσε που ξαφνικά γίνεται η τόντλερ 5 χρονών, όπου μη δει κάποιο περίεργο σωματικό υγρό, αμέσως να βάλει το χεράκι της μέσα. Τη φάση δηλαδή. Συγγνώμη, το Έλλην δεν το κάνει αυτό, δεν βγάζει νόημα. Θα έπρεπε, νιώθω ότι αυτή την ταινία την έκανε, ας πούμε, στούντιο που γυρίζει πορνό και απλά ήθελε να interspecies ερώτικα. Και είναι το πιο κοντινό που μπορέσαν να κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Όπως η προηγούμενη ταινία ήταν η πορτοκαλί, αυτή είναι η πράσινη, πράγμα που είναι εμετικό. Και νομίζω ότι από τότε που ταινίες αρχίσανε να γίνονται Power Rangers και να έχουν συγκεκριμένη παλέτα, είναι δείγμα του πόσο κακές είναι. Το monstrosity, το monstrosity είναι monstrosity. Δηλαδή, μιλάς για το τέρας, έτσι. Είναι σαν κάποιος να έφτιαξε ένα γλυπτό από κερί, το άφησε στον καλοκαιρινό ήλιο και στο τέλος το είδε και λέει, ξέρεις κάτι, that we do, that we just have to do. δεν βγάζει νόημα. Είναι λεχόνα ρε εσύ, Σιλένα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει χρώμα. Τα discarded clones της Ripley, κάποια από αυτά ήταν πολύ πιο aesthetically pleasing και terrifying από το τελευταίο πράγμα. Δηλαδή σε κάποια φάση είχε ένα κλόνο που ήταν το κεφάλι του σε όλο δόντια Έλιε, ας πούμε. Αυτό το πράγμα ήταν σαν από το Frightener, σαν να παίζει το Φαντασμαγκόρια, ήταν σαν κακό εφέ από παιχνίδι επιπέδου Amiga όμως, τύπου... Video game ήταν 90s, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει. Με ενοχλεί τόσο, ήθελα να κλείσω τα μάτια μου όταν έβγαινε αυτό το πράγμα. Είναι για μένα, εντάξει, όλες οι μαλακίες που κάνανε, aesthetically, ότι έχει και αυτό το τέρας μέσα, είναι αυτό που με εξοργίζει περισσότερο από όλα. Οκ, horny replay, whatever, ναι, 200 χρόνια, κλόνος, έχει να κάνει σεξ από την προηγούμενη ταινία με το Lannister, ωραία, μπορώ να τη δεχτώ, αλλά αυτό το τέρας δεν μπορώ να τη δεχτώ. Είχα άλλο. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Το τέρας δεν ξέρω και εγώ πώς το περάσανε. Θα μου πεις γιατί περάσανε όλα τα άλλα. Εδώ πέρασαν εγώ γιατί άρεσε στον Γκίγκερ το σχέδιο. Του άρεσε και η ταινία. Στα γεράματα. Κανείς δεν είναι τέλειος. Μπορεί να το δει χωρίς γυαλιά ή δεν μόνο μια κούτσα και λέει «Οκ, είμαστε στο μάτι εκεί μέσα». Εγώ πάντως ένιωσα, ειδικά στη σκηνή που πάει και βλέπει τα discarded clones τέλος πάντων, ένιωσα πραγματικά ότι είχαν κάνει κάποια σεάνς, είχε μπει το πνεύμα του Πίτι Μπάρνουμ για body exploitation και το βρήκα πάρα πολύ, πολύ ηλίθιο. Πολύ ηλίθιο. Με ενοχλεί που ο άνθρωπος που έπαιζε τον ανάπηρο στο αμαξίδιο δεν ήταν. Με ενοχλεί που όλο το body horror βασίζεται σε πράγματα τέτοια. Γενικά με ενοχλεί. Συγγνώμη, και άθλια μουσική. Άθλια μουσική. Έλα ρε, εμένα μου άρεσε. Ναι, συνένα. Συνένα για τη μουσική. Και επίσης, όχι άλλο στρόμπο, δεν άντεχα να βλέπω την οθόνη. Είχα πάθει πονοκέφαλο από το στρόμπο, 300 ώρες στρόμπο στην ταινία. Έλεος. Κάτι που με ενόχλησε, που είναι άλλο ένα δειγματικό σώμα, αλλά και είναι ταινία. Και δεν λειτουργεί καθόλου.
Έπαιρνε μου, τα Έλληνα είναι σαν έντομα, σαν σφίγγες στο πώς αναπαράγονται. Γιατί ήταν η Βασίλισσα σε φάση, παιδάκι μου, σε γέννησα, έλα να σου πω αγκαλίτσα όταν γεννήθηκε το καινούργιο. Είμαι σε φάση, what, doesn't make sense. Επίσης, αν η Βασίλισσα αυτή τη φορά έδινε για ένα σαν θηλαστικό που ειλικρινά πιο μαλακή ιδέα δεν μπορούσαν να σκεφτούν. Έτσι και όλο το σενάριο είναι αποφάγει από το τρίτο, έτσι, είναι απορριμμένο σενάριο από το τρίτο η ιδέα με το άνθρωπο alien. Αλλά είμαι σε φάση, τα αυγά τότε ποιο τα έκανε. Αν εκείνη γεννάει κανονικά. Like, what? Εγώ θα διαφωνήσω για τη Ράιντερ. Ο μοναδικός ρόλος, μη σου πω και παραπάνω από τη Ρίπλη, που έχει δύο γραμμές, λίγες παραπάνω, ήταν αυτηνής. Η Κολ. Ρημαδοκόλ. Δηλαδή, εντάξει, η κοπέλα δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Γιατί όπου και να τη δεις, παίζει με αυτή τη φωνή. Η καλύτερο στις ρόλες νομίζω ήταν στο Stranger Things πριν 3 χρόνια. Δηλαδή, ο Ένα Ράιντερ, καταλαβαίνω γιατί μας έχει διαλύσει με την παρουσία της γενικά. Δεν λέω ότι ταινία, άμα είχε κανένα καλό ηθοποιό, θα ήταν 150 φορές καλύτερη. Όχι. Αλλά τέλος πάντων, είναι η μοναδική που έχει μία σχέση με τη Ρίπλη. Η άλλη προσπαθεί, παίζει μόνη της, να πούμε τα ντουβάρια, και η άλλη είναι. Άσε μας ρε κοπέλα μου, δώσ' το να το παίξει κάποιος άλλος, δηλαδή. Και στο Stranger Things το είχα σκεφτεί, μόλις είδα ότι η Ουενώνα να παίζει, προσπάθησα μετά να κάνω focus στους άντρες ηθοποιούς και να δω ποιος παίζει εξίσου κακά για να μην αισθανθώ σεξιστικά απέναντι στη Ουενώνα, τύπου μόνο τις γυναίκες στο οποίο σκρίνεται. Δεν. Η Ουενώνα δεν μπορεί να παίξει, δυστυχώς. Δεν μπορεί, παιδί μου, η Ουενώνα. Καλή χρυσή, αλλά δεν. Δεν μπορεί να κάνει ένα άλλο επάγγελμα, δηλαδή έλεος, ας πούμε. Θέλω να πω κάτι για αυτό το πράγμα που είδαμε, για μια συγκεκριμένη σκηνή που με τσάντισε, στην αρχή όταν την είδα μ' άρεσε και μετά με τσάντισε πάρα πολύ, που τσακώνονται τα Έλεν και σκοτώνει το ένα το άλλο για να χρησιμοποιήσουν το αίμα τους που είναι οξύ για να βγουν από το δωμάτιο. Με σε φάση, εντάξει, το ξέραμε ότι είναι έξυπνο, αλλά πολύ ωραία τακτική αυτό. Και μετά στην αντίστοιχη σκηνή είναι η Ρίπλε και τι ξέρω, δαγκώνει το χέρι της και κάνει κλακ και καίει κάτι και βγαίνει και με σε φάση. Ναι, ολόκληρο Έλεν δεν ήξερε, ας πούμε, ότι μπορεί να γρατζωνιστεί. Έπρεπε να πεθάνει ένα ολόκληρο alien για να βγουν από εκεί. Δεν γρατζουνιούνται ρε τα alien, δεν γρατζουνιούνται ρε τα alien. Ρε, συνέλθετε, ρε! It took one for the team. Εντάξει, ναι. Και αυτό μέσα στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Είναι κομμουνιστές κατά βάθος τα alien. Πολύ βάθος. Η κοινωνία είναι κομμουνιστική. Ήταν η ανθρώπινη πλευρά του που αναδύθηκε. Ναι. Παιδιά, πώς ωραία θα ήταν να έχει και άλλες ανθρώπινες πλευρές στο Έλλην, ξέρω εγώ, να το δεις, να κάθεται να κάνει ένα τσιγαράκι με τον καφέ του. Να είναι self-conscious για τον κόλο του. Does that make my head look shiny? Α, γεια σου, ναι, μήπως, ρε παιδιά, να ματάρω λίγο, γιατί είμαι πολύ greasy, να γίνω λίγο matte, μια πούδρα. Επίσης, αργήσου, I look like a penis. Το γεγονός δε ότι οι επιστήμονες κάνανε όλη αυτή την προετοιμασία για να κάνουν αυτή τη δουλειά, φτιάξανε cages, φτιάξανε μηχανισμούς, φτιάξανε αυτά, αλλά δεν σκεφτήκανε ότι το alien έχει οξύ για αίμα και μπορεί να κάνει τρύπα, άρα να το φτιάξουμε από κάτι που δεν θα επηρεάζεται από το οξύ. Εν τω μεταξύ, λες ρε παιδί μου, έχουν περάσει 200 χρόνια όπου πειραματίζεσαι. 200 χρόνια. Αυτό δεν ξανάει. Δεν σου ξανάλιωσε πάτωμα. Και επίσης, ό,τι έλεγα τις προηγούμενες φορές που έχει να κάνει με το ότι έχουμε προχωρήσει τόσα χρόνια στην ιστορία και όλα είναι το ίδιο κτλ. Περάσανε 200 χρόνια από την τελευταία φορά που το είπα αυτό και είναι ακόμα χειρότερα. Όχι, είναι καλύτερα. Είναι χειρότερα. Αυτό σου λέω, το 2 είναι θαύμα. Πόσα είναι τα Έλλην, ρε παιδιά, σε αυτή την ταινία? 12. Τι 12, εκεί που είναι οι άλλοι κατάχαμα να πούμε και είναι κολυμπάει στα Έλλην. Πόσα είναι αυτά? Δεν νομίζω ότι είναι alien. Δεν είναι alien, είναι τύπου guts. Και... ναι. Κολυμπάει πάνω στη σκεπή του σπιτιού της Βασίλισσας. Ναι. Α, εντάξει, okay. Αν το alien καπνίζει, με ποιο από τα δύο στόματα θα είναι το τσιγάρο? Το μέσα. Το μέσα, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν νομίζω. Ξέρετε, μπορεί να το κρατάει εδώ. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει κόμικ με alien που καπνίζει. Σιγά μην υπήρχε, Σιλένα, δεν ξέρω τι να είπατε, τι δεν υπάρχει με τα Έλλην, ας πούμε. Θέλω Έλλην Μπουκόφσκι. Μετά το... Καραμένη Queen. Μετά το ανασφάλιε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει. Όχι η Κολ,
που είναι Winona Ryder. Η άλλη η κοπέλα παίζει, ξέρω εγώ, 3 λεπτά να παίζει με στην ταινία. Καημένη αυτή, δεν έχει γίνει κανένα άλλο μασάζ, όπως και αυτός ο Έλτζιν. Ο Έλτζιν, λέω, πού τους βάζει. Βέβαια, είναι η μοναδική ταινία που επιβιώνει περισσότερος κόσμος, έτσι. Το καλύτερο casting επιβίωσε. Το καλύτερο casting επιβίωσε ο Ρον Πέρμαν, στο ρόλο του Ρόλιν Πέρμαν. Εντάξει, παρακαλώ το. Και αυτός από το CSI πέθανε. Αυτός από το CSI χαιρέτατον. Επειδή ήταν μαύρος. Όπου αυτός είναι κούκλος. Όχι, δεν ήταν μαύρος. Ποιος, ο... Αυτός που κουβάλαγε τον Δίεσνα. Όχι, εγώ νόμιζα το στρατιωτικό ότι εννοούσες. Όχι, όχι. Ο στρατιωτικός, ο Ντιστέφανο, έζησε, δεν έζησε ο Ντιστέφανο. Όχι, πέθανε, το σκότωσε στο διαστημόπλαιο. Α, τον σκότωσε... Ο τύπος που, ήταν σε, που είχε λίγο σπανιόλικη προφορά. Ναι, τον σκότωσε στο τέλος το hybrid. Ποιος πιλόταρε, η Ρίπλι. Η Ρίπλι. Ναι, σωστά. Έχετε δει το τέλος του Director's Cut που φτάνουν στη γη. Φτάνουν στη γη. Στο Παρίσι. Ναι, και η γη είναι ένα μαύρο χάλι, ξέρω εγώ, είναι σαν πυρηνικός όλενθρος. Και σε φάση, τι προσπαθούσαν να σώσουν τελικά. Νομίζω το είχα δει παλιά αυτό. Ο πύργος του Άιφελ δείχνει στο τέλος που είναι καταστραμμένο όλο. Το 97 είχαν ήδη πάει προς τα αλλού, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχαν βάλει μπροστά το Alien vs. Predator, το οποίο τους ξενέρωσε τους περισσότερους σκληροπυρηνικούς. Τους είχε ξενερώσει πάρα πολύ. Ακόμα και τον Κάμερον. Ποιος θα το πίστευε αυτό. Δηλαδή αυτός από τότε λέει, που άκουσε αυτό το πράγμα, είπε δεν θα ξανασχοληθώ ποτέ. Άντε ρε, έλα να κλάψω τώρα. Ναι. Και μετά από χρόνια ήρθε ο κύριος Ridley Scott και είπε, εσύ πιστεύω ότι το έχω να κάνω prequel. Το έχω. Θα το κάνω. Θα το κάνεις. Έκανα μια καλή ταινία, κάτσε τώρα να τα διαλύσω όλα. Τέλος πάντων. Ας θα τον κράξουμε την άλλη φορά. Ναι. Παιδιά, πάρα πολλοί σκηνοθέτες έχουν πάει όμως down that path. Δηλαδή το βλέπεις πολύ συχνά. Η αγαπημένη σου ταινία να την συνδέεις με τον σκηνοθέτη, να τον κάνεις είδωλο και να επιστρέφει μετά από λίγο και να τα διαλύει όλα. Είναι αρκετά συνηθισμένο. Συνηθισμένο, ναι. Απλά επειδή άργησε πάρα πολύ η ρεσία ο Σκοτ. Είχε κάνει αρκετές ταινίες καλές που μου άρεσαν. Από ένα σημείο και ύστερα, μπορεί και πριν το μονομάχο, δηλαδή με σε φάση τι κάνει τώρα αυτός, δεν καταλαβαίνω, δεν αντιλαμβάνομαι. Αλλά άργησε πάρα πολύ να κάνει το Έλλην, γι' αυτό λέω, λες, δηλαδή σκεφτόμουν ότι για να άργησε τόσο πολύ θα είναι κάτι καλό, είπα. Και όταν το είδα... Να κάνει συγκεκριμένο, ας πούμε. Ναι ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω ότι τελικά το πρώτο Έλλην, πόσο ήταν του Ridley Scott, πόσο του σενάριου, πόσο των δυσκολιών που είχαν, που τους βγήκανε καλά. Ποιος ξέρει. Πάντως, ναι, καλά λέτε, μην πούμε τώρα τίποτα άλλο για το επόμενο. Έχουμε πει τη λέξη Alien τόσες φορές, δεν ξέρω αν θυμάστε το τραγούδι. Αμαν Alien. Εννοείται. Alien, εξαφανίζομαι. Αυτό έχει παίξει σε quiz, που έχουμε κάνει καταπληκτικό. Ναι. Αμαν Alien, Alien, εξαφανίζομαι, τραγουδιστά. Αυτό θα έπρεπε να είναι το soundtrack, αντί αυτό που εγώ θέλω να καταλάβω και θέλω κάποιος να μου εξηγήσει. Αθώα, γιατί από όλες τις γενετικές αλλαγές, αυτή η Ripley γεννιέται με μανό. Α, επίσης το μανό. Και τριγωνικό νύχι και μανό. Ναι. Και distinctly θυμάμαι τα Alien να μην φοράνε μανό. Έπρεπε να είναι dark, μοιραία η περιοίδα του Γουέντον. Έπρεπε να τι είχε... χρώμα είναι το μανό, τι χρώμα είναι το μανό. Μπορντό. Μπορντό. Κάπως κατουλί. Ναι. Κοίτα, άμα ήταν μαύρο, το δέχεσαι. Είναι μαύρο το Έλλην, κάπου μεταφέρθηκε στα νύχια. Μαρία, δεν έχω μαύρο πιστεύω ότι είναι. Απλά αντικατοπτρίζει τα χρώματα που έχει. Αλλά δεν είναι μπορντό. Δεν το δέχομαι. Το δεν το είδα σε... γιατί δεν έχει το matching μαύρο smoky eye eyeliner, κατάλαβες. Δεν κάνει γενετικά νόημα να τον είχε το μάτι. Το είδα σε βίντεο που είδα μετά με behind the scenes που, που είχαν συνεντεύξεις την ώρα που γυριζότανε. Το jacket της, το δερμάτινο που είναι πολύ μοιραίο, είναι αυτό το σκατουλό μπορντο καφέ κοκκινή αιματή. Και το χέρι είναι το ίδιο, τον νύχι είναι το ίδιο χρώμα μπορντο καφέ. Το οποίο επίσης επέλεξε η ίδια, ναι, για πες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ρε παιδιά, επειδή εγώ δεν έχω ασχοληθεί πολύ με τα γύρω-γύρω. Η ίδια η Σιγκούρνη, πώς νιώθει για αυτή την ιδέα? Λοιπόν, η ίδια η Σιγκούρνη έλεγε ότι γούσταρε και νομίζω ότι το όλο point είναι ότι επειδή αυτή είναι ηθοποιός,
Αυτή την ενδιαφέρει τι καινούριο μπορεί να βρει στο χαρακτήρα, τι καινούριο να κάνει, πώς να παίξει διαφορετικά ένα χαρακτήρα. Είχε βαρεθεί να βλέπει, λέει, ότι σε κάθε ταινία είναι απλά η Ρίπλεϊ που απλά ξυπνάει και υπάρχει μια καταστροφή και πρέπει να λύσει την καταστροφή και έχει δίπλα τη τέρατα. Και τη άρεσε που επιτέλους μπόρεσε να ψάξει και να βρει κάτι άλλο στο χαρακτήρα. Δεν με αφορά όμως εμένα αυτό, γιατί εγώ δεν είμαι έτοιμος να παίξω. Εγώ διάβασα. Κουράδα, η ταινία κουράδα. Εγώ διάβασα ότι μου φέρανε ένα φορτηγό χρήματα, λέει. Αυτό νομίζω ότι μας απαντά έξω από την πόρτα μου. Μου φέρανε ένα φορτηγό με χρήματα. Νομίζω ότι όλα τα άλλα τώρα είναι να πούνε κάτι. Εντάξει. Επίσης, να πω ότι το υβρίδιο στο τέλος είχε, λέει, και τα δύο γεννητικά όργανα, και αρσενικά και θηλυκά, τα οποία βέβαια... Έτσι και τα... Α, νόμιζα θα δικαιολογούσε τα αυγά. Μήπως είχε τρία γεννητικά όργανα. Ένα κλόκα... Όχι, η Queen. Το newborn. Το newborn. Α, sorry. Ναι. Ότι ήταν αυτόνομο, δηλαδή. Ότι είχαν, ναι, και τα αφαιρέσανε. Αλλά δεν το δείξανε. Γενικά είχαν θέμα με αυτό το πλάσμα, γιατί τους έβγαινε πολύ κοντό και δεν μπορούσαν να δείξουν τη διαφορά. Και λέω, πραγματικά αυτό... Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτού του πράγματος. Ναι. Αυτό το τελευταίο, πάντως, ειλικρινά, είναι, ρε παιδί μου, σαν να είπανε... Εσύ, πολύ χρόνο δεν ασχολούμαστε να δούμε πώς θα βγει. Ας βγει όπως να είναι. Δηλαδή, μάλλον και το είπανε, ξέρω εγώ, εσύ Τόνια δεν ζωγραφίζεις. Δηλαδή, άμα μου λέγανε φτιάξε κάτι, επειδή είμαι άσχετη τελείως, θα έκανα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, νομίζω ότι είπανε, τώρα δώσουμε λεφτά γι' αυτό. Άσε μωρέ, άσε τώρα, δεν φτιάχνουμε τίποτα. Φτιάξε ρε Τόνια, φτιάξε εσύ ένα. Εντάξει, ρε παιδιά, στην τελευταία στιγμή της ταινίας, όποιος το δει, έχει πληρώσει ήδη, χεστήκαμε. Ναι, δηλαδή τώρα σιγά τώρα θα φύγουν, ναι. Δεν θα φύγουν. Αρκεί να έχει βυζιά, παιδιά. Βυζιά και μάτια θέλει. Σωστά. Και αυτή όλη η φάση, εκεί πέρα που πετάει το αίμα η Ρίπλη και σκάει το παραθυράκι και βέβαια φεύγει από εκεί πέρα το όλο το πράγμα, αυτό το ευρύδιο. Και πάλι μόνο αυτό φεύγει, δεν φεύγει κανένα άλλο. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν... Όλοι οι υπόλοιποι είχαν δύναμη να κρατηθούν από παντού και αυτό που είναι το μεταπλάσμα του. Γίνεστε άδικες αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν η μόνη σωστή σκηνή που έμενε true στην προηγούμενη ταινία που ολόκληρη κρατήθηκε από το πόδι της Ripley. Ακριβώς. Δηλαδή, χωρίς να έχει δυνάμεις. Αυτό είναι κάνον. Συγγνώμη. Ναι. Το σκεφτήκανε. Είπανε, ρε εσύ κολλάει, το κάνανε και στο 2. Τέλειο. Κάπως έτσι εγώ νομίζω ότι παίρνονται κάποιες αποφάσεις. Δεν κάθονται να σκεφτούν τώρα, σου λέει. Ναι. Πάμε. Το έχουμε. Έλα, γύρνα το. Ρε, όντως γέλασα όμως εκεί που ούτε... φεύγει από τη μικροσκοπική τρυπίτσα και οι άλλοι είναι chill. Απλά κάθονται και κοιτάνε. Ο Ντάνι Μπόιλ ήταν η πρώτη επιλογή στην οθέτη. Ναι, και μετά ήταν ο... Έχει κάνει αυτός? Trainspotting και τα λοιπά. Α. Αυτός είπε όχι, μετά είπανε όχι άλλοι δύο, ήταν τέταρτη επιλογή ο Ζενέ και φυσικά δεν μπορούσε να μιλήσει αγγλικά και αυτό είναι τέλειο. Translator. Εγώ σας βάζω στοίχημα, η σκηνή που είναι στα, εκεί με τα πειράματα η Ρίπλη και λέει kill me και μπαίνει μέσα η κόλπη, ορίστε, πάρε. Και λέγω, αυτό κάτι θα είπε ο Ζενέ στα γαλλικά, δεν ξέρω. Και δεν το κόψαν ούτε στο μοντάζ. Δηλαδή, είναι τόσο μηχανικό και τόσο αστείο. Πάρε, το παίρνει άρχι και σκοτώνει. Και λέω, αλήθεια, δηλαδή τώρα πραγματικά. Καταπληκτικό. Γιατί θα μπορούσε να τη σκοτώσει με πάρα πολλού τρόπου, ρε παιδί μου. Αλλά πάρε. Ατακάρα. Ατακάρα, σκηνάρα. Ή τα διαβάσατε αυτά με τη βολή που... Ναι. Ότι την έκανε με τη μία και ο Ρόν... Την έκανε με τις πολλές. Την έκανε, φάση τελείωνε, δεν γίνεται. Μας έχεις διαλύσει. Όχι, λέει, προπονούμε τόσο πολύ, θα το κάνω. Το κάνει τέλος πάντων. Και ο Πέρμαν... Μπρο character, αλλά εντάξει, είχαν χρόνο λέει, να κόψουν τη σκηνή και αυτά. Σε αυτό που έλεγε η Ροδιά, ότι η Weaver σκεφτόταν τι μπορεί να κάνει νέο με το ρόλο. Είπε να τι θα κάνω, θα μάθω μπάσκετ. Ναι. Θα με πληρώσουν για να μάθω μπάσκετ. Θα βάψω τα νύχια μου. Ακόμα καλύτερα, ναι. Αυτό που έλειπε από το franchise του Γαλλίνου ήταν κάποιος να παίζει μπάσκετ. Αυτό έλειπε. Ακριβώς. Δεν ήταν αρκετά active. Πρέπει να γνωρίσουμε και την κληρονομιά της ταινίας. Για πες. Έχει επηρεάσει η όλη ιδέα με τα Alien Sun Pets. Έχει επηρεάσει και άλλο κόσμο. Την έχουν κάνει θυμαλική και σε άλλες ταινίες.
στο Jurassic Park που αποφάσισε να κάνει τους δεινόσαυρους, επειδή μου ότι στρατιωτικά μηχανάκια που έχουν ποδήλατα κτλ. Δηλαδή είναι μια κακή ιδέα που όπως και να την εφαρμόσεις, έχει ένα χι αποτέλεσμα. Και είναι υπέροχο να το βλέπεις την πρώτη του εκδοχή. Δεν ξέρω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για αυτή την ταινία. Μάλιστα, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Θα ανανεώσουμε για την επόμενη εβδομάδα, να υποθέσω. Παναγία μου, αυτό το λέω είναι σκληρό. Όχι, εγώ είμαι σε φάση. Έχουμε αδικήσει τον Ρον Πέρλμαν. Δεν έχει μιλήσει κανείς για αυτό την ηθοποιία. Σωστά. Θα μιλήσω εγώ. Είναι απαράδεκτος και καλά η όποια δεν έχει παίξει ποτέ στη ζωή του. Αλλά δεν δικό σου. Μαλάκα. Η Μαρία είναι σε slow motion. Το no είναι no. Ξενέρισα και μόνο που τον είδα. Μαλάκα, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή το Hellboy δεν σου άρεσε εσένα. Ποτέ δεν κατάφερα καν να δω ολόκληρη την πρώτη ταινία γιατί ήταν τόσο κακό. Συγγνώμη, βρίζεις το τέρας από την Πεντάμορφη και το τέρας. Έχεις με τα καλά σου. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν έχεις δει, είστε και νέα μικρά παιδιά εσείς. Το Πεντάμορφη και το τέρας. Την πρώτη τηλεοπτική σειρά που είδαμε το Ρον Πέρλμαν. Προφανώς και όχι. Έχω καταφέρει να την αποφύγω πάρα πολύ επιμελώς. Λίντα Χάμιλτον από Terminator. Ναι ρε φίλε. Δεν έχω, ναι, να, ρε, πω τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα. Είναι ιστορικό. Είναι πρέπει να του κάνω ένα τεράστιο πόστερ που να είναι σε φάση... Πώς είναι ρε παιδί μου... τα Playgirl, τα εξώφυλλα. Πρέπει να είναι... Μ' άρεσε πάρα πολύ στη ταινία. Δεν ξέρω γιατί ο άνθρωπος αυτός... Όπου και να παίξει, παίζει έναν χαρακτήρα. Παίζει τον ίδιο χαρακτήρα. Γι' αυτό διαφώνησα με αυτό που λέγεται ότι α πούμε ότι παίζει ένα θεωμένο τύπο. Όχι, παίζει απλά τον εαυτό του. Πάντα. Κάθε φορά. Δεν έχει καμία διαφορά. Ναι, και είναι τόσο τέλειο αυτό. Είμαι σε φάση. Αχ, εσύ είσαι εδώ πέρα. Είσαι μια σταθερή αξία σε όλο αυτό το χάος. Δεν με προδίδεις ποτέ. Είναι άχαστο. Είναι αλήθεια. Ο Ρον Πέρλμαν. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις κάτι κακό. Άμα δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει καθόλου, ποτέ. Αλλά είναι το ίδιο, είναι μια ασφάλεια ο Πέρλμαν. Λες, ξέρω τι θα δω, ξέρω. Ναι, για καλό και για καλό. Ναι. Φαντάζομαι, δηλαδή, να το βλέπεις αυτό το πράγμα στο σινεμά και σε φάση, Χριστέ μου, το έχουν καταστρέψει όλο. Αλλά εσύ, τουλάχιστον υπάρχεις. Είσαι όπως σε περίμενα. Να είσαι σίγουρο ότι δεν τόσωνε ούτε ο Πέρλμαν στο σινεμά. Τι βλέπουμε, γίνεται καταπληκτικό. Πάντως πουλήσε πολύ καλά η ταινία, όπως ξέρω. Δηλαδή, πήγε αρκετός κόσμος να τη δει. Απορώ δηλαδή που τους πήρε τόσο πολλά χρόνια να κάνουμε και επόμενη. Αλλά νομίζω ότι έχει βαρεθεί η Σιγκούρνι Γουίβερ. Δεν θέλει πλέον να το ξαναπιάσει το όλο πράγμα. Κάνει και δεν κάνει τα Avatar με τον άλλο τον Καραγκιόζη. Έχει λεφτά αυτή, δεν έχει ανάγκη. Είναι ανοιχτή, λέει, να κάνει κι άλλο Alien. Πρέπει να της αρέσει το σενάριο. Τώρα τι σημαίνει αυτό δεν ξέρω. Κρίκετ, δεν ξέρω, μπάντμιντον. Δεν ξέρω. Σκεφτόμουν να παίζει πολύ για τον Σίσκο, θα καταλάβει τι εννοεί. Ναι. Ο Ντουρίφ πάντως ήταν πάρα πολύ αστείο, γιατί ακριβώς πριν λίγες μέρες έβλεπα επεισόδια με τον Ντουρίφ στο Voyager. Όταν το λες Ντουρίφ, εγώ τον λέω πάντα Ντουρίφ. Ο από αυτός τέλος πάντων. Έχει μία σειρά επεισοδίων στο Voyager. Και ναι, το βρήκα πολύ αστείο που τον είδα κολλητά. Εγώ θέλω να πω σε όλες σας ότι να πάρτε τα, σας αξίζει αυτή η ταινία. Επειδή μου λέγατε για τη δεύτερη ταινία ότι είναι, ότι είναι κακή ταινία δράση. Μην άρεσε, ρε Αριάδνη, μην είσαι τέτοια. Και εμένα μου άρεσε, νομίζω. Δεν κατάλαβα. Θα είμαι και τέτοια και από τέτοια και παρά τέτοια. Δεν κατάλαβα. Με μου άρεσε το 2. Σου λέω το 2 είναι. Έχει συναντήσει αξία. Εγώ βαρέθηκα εξίσου και στο 2 και στο 3 και στο 4. Έτσι, γκολάκι. Εξίσου. Παιδιά, εμένα δεν μ' άρεσε το 4 περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Τι να σας πω τώρα. Συγγνώμη, όχι. Πάμε πίσω, Μαρία. Εξίσου. Και την προηγούμενη φορά μας το είπε η κοπέλα. Ναι, αλλά άλλο βαριέμαι. Άλλο βαριέμαι εξίσου. Δεν τα έβαλα σε κλίμακα. Δηλαδή, βαριέμαι από το 1 μέχρι το 10, 5, 6. Κακός, Μαρία. 7,2. Ναι, δεν έχει σημασία. Άμα βαριέσαι, βαριέσαι. Τι σημασία έχει πόσο βαριέσαι. Εγώ θέλω να δω μια ταινία με την Weaver και το Alien, οι δυο τους. Μπορώ να την έχω, μια ταινία τέτοια. Δεν με νοιάζει. Μα χορεύουν αργό, το ταγκό. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ας είναι η Weaver κάπου στο... Δεν ξέρω, στο υπερπέραν και να βρει ένα αυγό. Δεν ξέρω τι θα αποστάνε. Αλλά ειλικρινά...
όλη αυτή η προσπάθεια να φτιάξουν το backstory για να φέρουν τη Ρίπλη, που στο τέλος πάντα καταλήγεις με τη Ρίπλη και ένα είδος Elliot. Αν θέλαμε να διαλύσουμε το casting παραπάνω, τι θα κάναμε πάλι. Δηλαδή ήθελα... Νομίζω ότι είναι μια χαρά από μόνο του. Ναι. Κοίτα, ο Ρον Πέλμαν να τον παίξει ο Τζονι Ντεπ. Παίζει επίσης τον ίδιο ρόλο σε όλες τις ταινίες, απλά διαφορετικό. Δηλαδή, το κόνσεπτ είναι το ίδιο. Ο Τζονι Ντεπ is being Τζονι Ντεπ, αλλά θα λες. Τύπος είναι ταινία, ούτε cast, ούτε τίποτα δεν το σώζει. Έστω ότι πρέπει να υπάρχει η ταινία νούμερο 4 και έστω ότι αυτή η ταινία πρέπει να είναι «Κάνουμε κλόν τη Ρίπλεϊ». Τι θα την έκανε καλή, αλλά όχι με αυτό το σενάριο, αλλά όχι με αυτό το σκηνοθέτη, whatever. Ας πούμε σαν κόνσεπτ, γιατί και σαν κόνσεπτ είναι πολύ κακό αυτό. Ναι, έστω είναι, λοιπόν ναι. ότι πρέπει να γίνει μια τέταρτη ταινία, έχουν περάσει 200 χρόνια, την έχουμε κάνει κλόν, κλόν. Και κλόν. Πώς γίνεται καλή, πώς σώζεται. Λοιπόν, αυτό που ταιριάζει με το χαρακτήρα της Ripley είναι ότι παίρνει η μόνη της ένα πλοίο, πάει στο Alien Homeworld και το κάνει νιούκ. Μ' αρέσει και εξυπηρετεί και αυτό που θες να δεις εσύ, Τόνια. Ripley και Alien, μόνο. Συμφωνώ. Δεν έχω καινούργια ιδέα εγώ, δηλαδή. Κοίταξε να δεις, θα μπορούσε, αφού έκανε κλόν αυτή, θα μπορούσε να κάνει κλόν και κανέναν άλλον. Καλό, ε. Ναι. Κανάν ναι, Hicks, και να τους έχουμε να βγαίνουν από ένα σκαραβαίο. Όχι και το Higgs. Όχι το Higgs. Το Higgs αριάβει, το Higgs αριάστη ροδιά. Higgs και Newt. Και θα επαναφέραν το 2, χαμός. Όχι, την κλονάρουν και καλά για προς όφελός τους, αλλά αυτή επειδή είναι μεγάλο αλάνι, τελικά καταλήγει να μπει σε ένα πλοίο, σε ένα διαστημόπλοιο. Τώρα εντάξει, αν θα έχει και 2-3 άτομα παρέα, δεν μας νοιάζει. Αλλά αυτή θα ήταν, καταλάβατε. Εκεί να δεις πόσο θα μοιάζε με το ένα. Θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ λίγο διάλογο. Γιατί αυτή πλέον έχει μια ολόκληρη ζωή με τα Alien. Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Εγώ θα ήθελα πολύ να δω μια ταινία, γιατί αν ήταν να αναστηθεί η Ripley, θα ήθελα να είναι τέλειο όπως ήταν στην ταινία αυτή. Θα μ' άρεσε δηλαδή πιο πολύ να τη δω σαν ένα ατελή κλόνο, σαν αυτός που είδαμε, και να δω γενικά τη Ripley, την Weaver, να παίζει διαφορετικούς χαρακτήρες ανάλογα το κλόνο της. Να κάθε μόνο Weaver. Ναι, basically. Και πολύ body horror. Ξέρω εγώ και ό,τι άλλος χαρακτήρας να είναι, τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ πιο βαθιά, αλλά να είναι ρε παιδί μου πιο πολύ σε φάση what the fuck are you all και τα σχετικά. Ναι, και επίσης να μην υπάρξει νέο Alien, δεν χρειάζεται να δούμε. Ή αν υπάρξει να είναι, ξέρω εγώ, ένας τυρανόσαυρος Alien, ξέρω ένα facehugger έχει πιάσει ένα δεινοσαυράκι, μεγαλώνει μετά το κανονικό Alien και γίνεται... Δεν μπορώ με το νέο Alien. Νέο Alien. Είναι σαν όταν επειδή μου παίρνει ένα πακέτο από τα McDonald's και απλά κάνεις τα πάντα. Και σε φάση, ναι, ξέρω εγώ, είναι το χειρότερο φαγητό. Είναι πλαστικό ποντίκι, αλλά... Πλαστικό ποντίκι. Είναι το δικό μου ποντίκι. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή το είδες, χαλαρά το είδες ρε εσύ, Αριάδνη. Ναι, το είδαμε με την Αλίκη, το ευχαριστηθήκαμε ρε παιδί μου. Την άκουγα να το κράζει κάθε φορά και είμαι σε φάση. Είναι και πολύ καλό για το self-esteem μου, γιατί εγώ ας πούμε ενδιαφέρομαι πολύ για design και τέτοια είδους πράγματα και είμαι σε φάση. Αν αυτό το τέρας κυκλοφόρησε, γιατί έχω νιώθω άσχημα. Έχω ελπίδα. Παιδιά, πάντως και εγώ την ευχαριστήθηκα την ταινία περισσότερο από την τελευταία φορά που το είδα. Είναι χάλια, αλλά δεν με χάλασε. Ειδικά από ένα σημείο και μετά, λέω, έλα ρε, εντάξει, okay, βλέπετε. Εγώ το αντίθετο, γιατί θυμόμουν τη σκηνή του μπάσκετ και λέω, εντάξει, θα γελάσουμε, αλλά δεν θυμόμουν πόσο νωρίς είναι. Οπότε μετά, σκάει σκηνή του μπάσκετ και λέω, μαλάκα, και τώρα... κι άλλο. Πολύ και πάση συνειδητοποιώ ότι δεν τελειώνει, ότι δεν έχουμε μπει στο πλότ, ότι την έκλεισα, διακοιμήθηκα και μετά από δύο μέρες τη συνήθισα. Έπαιζα παιχνίδι στο κινητό μου ταυτόχρονα. Δεν έγινε αλλιώς. Να επαναλάβω ότι ήμουνα καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας φοβερά εκνευρισμένη. Μόνος την είδες με τον Νίκο. Την είδα με τον Νίκο. Ο Νίκος ήταν επίσης εκνευρισμένος. Ήταν σε φάση, εγώ δεν συμφώνησα να δω αυτή την ταινία. Του λέω, μα εσύ με πιέζεις να τη δούμε μαζί και να μην τη δω μόνιμο όπως έχω κάνει όλες τις υπόλοιπες. Ναι, αλλά μου λέει, δεν περίμενα ότι θα είναι αυτό το πράγμα. Έκλεισε, τελείωσε η ταινία και δεν μπορούσα να ηρεμήσω από τα νεύρα. Ήμουνα έξαλλη. Κατέβασα τον Προμηθέα, να κατεβάσεις. Ναι. Ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Μόνο για εσάς θα την έβλεπα αυτή την ταινία. Εγώ ευχαριστώ. Δεν ευχαριστώ που την είδα, αλλά ευχαριστώ που με ακούσατε. Και εγώ ευχαριστώ που γεμίζετε τα Σάββατά μου με αυτόν τον τρόπο. Τα χειρότερα είναι πίσω μας. Χειρότερα είναι πίσω μας. Δεν είναι. Καλά, εντάξει. Δεν είναι καθόλου πίσω μας. Εντάξει, Σιλένα. Είσαι αισιόδοξη. Μ' αρέσει. Εγώ ευχαριστώ. Περνώ τέλεια κάθε Σάββατο. Χαίρομαι κάθε φορά να σας βλέπω και να μιλάμε όλες μαζί. Ευχαριστώ για σήμερα και θέλω να πω ευχαριστώ στον Ρόνο Πέλμαν. Αν θες να έρθεις να με παντρευτείς, μπορώ να βγάλω διαζύγιο στο πικεφί. Δεν χρειάζεται. Κάτι θα βρούμε. Ρε το Ρόνο Πέλμαν, τι έκανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά, κοριτσιά. Φιλάκια, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε σύντομα. Bye. Γεια σας. Γεια σου, Σιλένα. Φιλάκια, γεια. Για οποιαδήποτε απορία, γνώμη, πληροφορία, οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε στο mail μας στο tonyagoestohollywood@gmail.com ή και στα social media, στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε. Να είστε καλά, να προσέχετε. Μέχρι την επόμενη φορά, πολλά φιλάκια από εμάς. Tan taran taran